Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Θα ξεκινήσω με το γνωστό ερώτημα. Το Μαξί μου ακούει? Ο Μητσοτάκης ακούει? Άρχισαν τα όργανα. Ο Σαμαράς έβαλε φωτιά στα μπατζάκια του Κούλη. Η ομιλία του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που στήριξε με νύχια και με δυο δόντια τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να αναδειχθεί στην ηγεσία της παράταξης, πριν από περίπου 6 χρόνια, όλοι συμφώνησαν πως ήταν μια ομιλία προαναγγελία ενός νέου εσωκομματικού γρανιτένιου μετόπου εναντίον των δυνάμεων που είναι οι επισπεύδοντες των πρεσπών του Αιγαίου με επικεφαλής ασφαλώς τον έχοντα και το πρόσταγμα. Ο Σαμαράς, για να διώξει ίσως τις ενοχές από μέσα του αλλά σίγουρα και τις ευθύνες από πάνω του, ως έτοιμος από καιρό, ανέβηκε στο βήμα του 14ου συνεδρίου και έριξε αστροπελέκια στο Μητσοτάκη και σε όλους τους μαξιμόπεδες του επιτελικού λόμπι των σημειτοποταμίσιων που φανερά και κρυφά κυβερνούν. Ο Σαμαράς κατήγγειλε και αποκάλυψε το λόμπι του κατευνασμού, όπως είπε, που μας οδηγεί στις πρέσπες του Αιγαίου. Αυτό το λόμπι, είπε, που θέλει να τα βρούμε με τους Τούρκους, που ζητά να υποχωρήσουμε και που ευνοεί την εύκολη τακτοποίηση των εθνικών μας θεμάτων. Ο Σαμαράς τράβηξε τον Μπερντέ και οι δακτυλοδεικτούμενοι εφιάλτες, φίλοι και ομόσταυλοι του Μητσοτάκη έγιναν πια γνωστοί σε όλον τον οικουμενικό ελληνισμό. Ο Σαμαράς, μεταξύ άλλων, είπε στις δημόσιες παρεμβάσεις μου εδώ και χρόνια, συγκρούστηκα με αυτούς τους κυρίους και διαφώνησα ευθέως με την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία. Και συνέχισε. Την ώρα που συνεχίζονταν και κλιμακώνονταν οι προκλήσεις και τα τετελεσμένα του Ερντογκάν, εγώ είπα πως έτσι δίναμε τη δυνατότητα στην Τουρκία να καταφέρει να αποφύγει τις κυρώσεις. Και ο Σαμαράς έγινε ακόμα περισσότερο αποκαλυπτικός. Είπε, κάναμε όπως ακριβώς ζητούσε η κυρία Μέρκελ. Και τι καταφέραμε? Σήμερα η Τουρκία σαρώνει με τις υπερπτήσεις της στο Αιγαίο και κλιμακώνει νέες προκλήσεις στην Κύπρο. Και κανείς δεν επέβαλε ποτέ κυρώσεις. Γιατί? Γιατί βρίσκονταν η Τουρκία σε επίσημο διάλογο μαζί μας. Γι' αυτό είπα τότε, ο Σαμαράς λέει, με πειρατές δεν κάνεις διάλογο. Και στη συνέχεια ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που έκανε τον Μητσοτάκη και υπουργό, ενώ ο Καραμαλής δεν του είχε δώσει κανένα χαρτοφυλάκιο, προειδοποίησε τους συνέδρους και όλο τον ελληνικό λαό
ότι αυτό το λόμπι των ενδοτικών εθνομηδενιστών τι θέλει? Θέλει ο ελληνισμός να υποστεί νέο εθνικό ακροτηριασμό. Θέλει πρέσπες του Αιγαίου. Η παράταξή μας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει. Αυτά είπε ο Σαμαράς, ενώ ο Μητσοτάκης άκουγε αποσβολωμένος. Και γι' αυτό το ερώτημα είναι επίκαιρο. Ο Μητσοτάκης ακούει? Οι επόμενες εκλογές της απλής αναλογικής δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως θα αποτελέσουν την μητέρα των μαχών και όχι μια πρόβα εκλογών. Κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά και δεν πρέπει να το βάλει για το ποιος θα είναι ο χρόνος των εκλογών ή και για το ποιος θα είναι δεύτερος. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας πήρε το 1/5 των ψήφων που είχε πάρει, λιγότερο το, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την ολομέτωπη επίθεση του Σαμαρά προς τον Μητσοτάκη και στο σύνολο της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια επίθεση που απεκρύβει από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αποβλάκωσης, πρώτο και κυρίαρχο θέμα που ετέθη είναι η ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν ακούει. Προπαντός, αν αυτός είναι ψηφοφόρος της ιστορικής, πατριωτικής, μεγάλης, κεντροδεξιάς παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φίλες και φίλοι, οι μέρες του μέλητος για το πολιτικό βλαστάρι της οικογενειοκρατίας, για το απάβγασμα των σκοτεινών λεσχών, των πρόθυμων, μάλιστα ανθρώπων, πολιτικών, τέλειωσαν. Από εδώ και μπρος, κεραυγοί και καταιγίδες περιμένουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, όπως υπενθύμισε ο Σαμαράς με τη χθεσινή του παρέμβαση, όπου μεταλλάχθηκαν παραδοσιακά κόμματα της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη και αλλού, συρρυκνώθηκαν δραματικά. Και αναφέρθηκε στην Ιταλία, στο κόμμα που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και αυτή η Νέα Δημοκρατία. Εκεί έπεσε στο 9% από το 40% που είχε. Στη Γερμανία οι χριστιανοδημοκράτες πήραν στις εκλογές το ιστορικό χαμηλότερο ποσοστό τους. Και στη Γαλλία 4,5%. Πήρε υποψήφια των γκολικών που κυβερνούσαν επί πολλές δεκαετίες. Και ο κεντρός Μακρόν, όπως μας είπε ο Σαμαράς, δεν είναι πια κεντρός. Έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά, όπως και ολόκληρη η γαλλική κοινωνία. Εξήγησε μάλιστα ο Σαμαράς για τους δυσπιστούς πως η θέση του Μακρόν από την ασφάλεια έως το μεταναστευτικό θα προκαλούσαν εγκεφαλικά, όπως είπε, σε κάποιους μοντέρνους ιεροκήρυκες της πολιτικής ορθότητας στην Ελλάδα. Και έδειχνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την αυλή του Σιμίτη που έχει τρουπώσει στο Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης παρόλα αυτά επέμεινε μέχρι τέλους να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο και ότι η Ελλάς πρέπει να κυβερνιέται από το κέντρο, γιατί η πλειονότητα, λέει, των πολιτών κινείται ιδεολογικά στο κέντρο. Και έτσι ο Μητσοτάκης
φανέρωσε σε όλους πως θέλει να φτιάξει ένα γιοταχή κόμμα δικό του με πράσινους, κόκκινους και μπλε κόκκους. Ο λίγον Πασόκ με πολύ διαπλοκή και μπόλικο ποτάμι, χωρίς τον Πρισσό, αλλά με όλα τα πασοκογενή λαμόγια του Σιμίτη να κατέχουν τις υπουργικές καρέκλες και να είναι οι θησαυροφύλακες στα κρατικά μπαούλα με τα χρήματα. Οργιό όμως προκάλεσαν και οι αυτοαναφορικές υπερβολές του Μητσοτάκη στο συνέδριο. Πως τάχα η κυβέρνησή του, είπε, κράτησε την κοινωνία όρθια με περίπου 30.000 θανάτους από την πανδημία, που κατέκτησε ρεκόρ Ευρώπης σε σχέση με τον πληθυσμό. Δεν το λες όρθια, αλλά ύπτια, με ρεκόρ πτώσης εισοδήματος για τους μη προνομιούχους, για τους βιοπαλαιστές, για τους επαγγελματίες, για τους νοικοκυρέους, για τους φτωχούς, με κρυφό χρέος βόμβα 3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από τις εκκρεμείς συντάξεις, όπου 300.000 και πλέον συμπατριώτες μας διαβιούν χωρίς καν να εισπράττουν τη σύνταξή τους, με 200% και πάνω το εξωτερικό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ. Πάει πολύ με τέτοιες επιδόσεις να μιλάς αντί να κρύβεσαι και μάλιστα να λες εγώ σας κράτησα όρθιος. Σημαίνει πως ή βρίσκεσαι εκτός τόπου και χρόνου ή πως ζεις το χρυσό σου κλουβί ή τέλος μπορεί πράγματι εσύ να είσαι όρθιος και το μόνο που σε νοιάζει να είναι εάν κάθε βράδυ το ζήτα φέρνει τα έσοδα που εσύ θέλεις στη Μητσοτάκης ΑΕ. Τα δύσκολα όμως είναι μπροστά και όλα τα κοινωνικά προβλήματα θα αποδειχθούν καταλύτης των εξελίξεων. Η δημόσια αμφισβήτηση του Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά απλά επιταχύνει τις πολιτικές διεργασίες για την ίδρυση του καινούριου γαλάζιου πολιτικού σχηματισμού. Ο Σαμαράς, επαναλαμβάνω, έκανε απλά το πρώτο βήμα. Η αναγκαία και ικανή προϋπόθεση είναι μία να θέλει ο λαός. Λοιπόν, όπως λέμε και εμείς οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Γεια σας, Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.